πήραμε, το πήραμε το ευρωπαϊκό. Δύο μήνες ήταν όλο το πακέτο, ρε. Και πέρασανε τρεις. Τι θα κάνει, θα μείνει για πάντα στο Λονδίνο? Μόνο αυτά εδώ έχεις? Όχι. Νάτος. Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο, ναι. Ναι. Χάρηκα, παιδιά, γεια. Γεια. Μητσάκι, δεν είναι αυτό. Λαμπρός από το Λονδίνο. Εμένα γιατί δεν μου πες τίποτα. Και ποιος είναι αυτός? Όπα, 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 όπα. Ποιο είναι Αλέξη? Ο Θεός Αλέξης. Τι έγινε εδώ πέρα, πού τον ψώνησες? Με περιμένουν για ποτό, θες να έρθεις? Πρέπει να πάω σπίτι μου. Ωραία, πιο πολύ μου αρέσει το σπίτι σου από ένα μπαρ. Ωραία, πάλι νύχτης είπες. Πουλιέται το κομμωτήριο στο Περιστέρι. Και πώς θα την αγοράσει την επιχείρηση, ρε Λίτσα? Αν πάρουμε ένα δάνειο και τρεις μας. Ναι. Εγώ είμαι μέσα. Σοκολάτα θέλω. Αν δεν έχει τελειώσει μια ιστορία, αν δεν έχουμε ξεπεράσει τον άλλον, όποτε και αν τον δούμε, απροετοίμαστοι θα είμαστε. Το θέμα είναι αν αυτή η συνάντηση σε κάνει να θες να τον ξαναδείς ή αν δεν θες να τον ξαναδείς το ζωγραφιστό. Ελπίζω, μόλις είδες τον Ηλία, να άρχισες να τρέχεις και να συνεχίζεις να τρέχεις. Δεν πιστεύω να ξέχασες τι έκανε. Αυτός ο άντρας τελικά δεν ήταν για σένα. Τώρα έχεις τον Αλέξη, μην το ξεχνάς, Λίτσα. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Άστο στη θέση του και προχώρα. Όχι, δεν άρχισα να τρέχω. Τα είχα χάσει και ήταν αδύνατο να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από τον Ηλία που ήταν απέναντί μου και με κοίταζε. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο πολύ ήθελα να τον ξαναδώ. Λίτσα, γύρισες? Ναι, γύρισα. Εδώ και 10 μέρες. Αλέξη. Γεια. Αλέξη, ε. Ηλία, πάρε μου τσίχλες που κατεβαίνω. Ναι, Αλέξης. Αλέξη, να σου συστήσω τον Ηλία. Το πρώην αφεντικό μου. Χάρηκα. Κι εγώ. Πάμε. Έλα, πού είσαι? Ωραία, θα έρθω από εκεί. Θέλω να σου μιλήσω. Δεν τα πήγαινα τα και πολύ καλά με το αφεντικό σου, ε? Πρώην αφεντικό. Ναι, σωστά. Πρώην. Τι έγινε, γιατί έφυγες από το κομμωτήριό του? Ξέρεις τώρα, δεν πλήρωνε καλά, δεν έβαζε και όλα τα ένσημα. Και ξινή συμπεριφορά. Έλα, μωρέ, τα έχουν αυτά τα πλουσιόπεδα. Πέρα από το τζιπ και τα μοντέλα, έχουν και αυτό το υφάκι του υπεροπτικό έτσι. Μάλλον από τα πολλά λεφτά είναι. Να, και εγώ άμα αρχίζω να βγάζω φράγκα, έτσι θα είμαι, έτσι. Μην τολμήσεις. Και τι με προτιμάς, φτωχό και μόνο αρχιτεκτονά? Γιατί για το φτωχός, οκ, δεν έχω θέμα. Αλλά μόνος. Ένιωσα τύψη που του είπα ψέματα. Αλλά και τι να έλεγα. Αλέξη, να σου γνωρίσω τον Ηλία. Νόμιζα πως με αγαπούσε και με εμπιστευόταν και τελικά με πέταξε έξω από τη ζωή του χωρίς να με αφήσει καν να το εξηγήσω. Και τρεις μήνες τώρα που εγώ προσπαθώ να τον ξεπεράσω, αυτός προφανώς περνάει το χρόνο του αγοράζοντας τσίχλες σε μοντέλα. Αλλά έτσι. Τα μοντέλα ταιριάζουν στα βόρεια προάστια.
Πώς ήξερε ο Ηλίας ότι έφυγα για Λονδίνο? Έλα, Δόρυση. Τι έγινε, ρε φίλε? Έλα. Γιατί δεν μου πω στη γύρισε η Λίτσα. Τι? Λέω, γιατί δεν μου πω στη γύρισε η Λίτσα από το Λονδίνο. Κοίτα, φίλε. Όχι. Το πιο σημαντικό. Γιατί δεν μου πες ότι τα έχει με έναν Αλέξη. Είσαι φίλος εσύ, ρε. Ναι, ρε. Όχι, δεν είσαι, γιατί άμα ήσουν θα μου το έχεις πει. Και τι θέλεις να σου λέγα, τι θέλεις να σου λέγα, ότι γύρισε είναι με άλλον και δεν θέλει να ξαναδεί αυτό? Έτσι σου είπε. Όχι με τόσα πολλά λόγια, αλλά πάνω κάτω αυτό εννοούσε. Πού την είδε? Σε ένα περίπτερο. Ήταν μαζί με αυτόν τον τύπο, μα σύστησε. Λέει από εδώ ο Αλέξης και από εδώ το πρώην αφεντικό μου. Άκου πώς μου είπε. Το πρώην αφεντικό της είπε. Κοίτα, από τεχνικής απόψεως αυτό είσαι. Το πρώην αφεντικό της. Πάλα πλάκα μου κάνεις, δε. Όχι, okay, να σε χαλαρώσω. Δεν θέλω να χαλαρώσω. Ρε. Καλά, αφού γύρισε εδώ και 10 μέρες, γιατί δεν μου πες τίποτα. Νόμιζα ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Όχι, μα είναι σοβαρό. Μαθαίνεις ποτέ την αλήθεια από γυναίκες? Ε, τι μαθαίνεις? Να σου φέρω ένα ποτό να μην πίνεις το δικό μου. Ναι, καλημέρα. Σας τηλεφωνώ για το κομμωτήριο στο Πουρνάζι. Ναι, ενδιαφέρομαι να αγοράσω την επιχείρηση μαζί με τις συνεταίρους μου και θα ήθελα ένα ραντεβού με την κυρία Τζένι Κοτσοκολατζά. Τι εννοείται δεν γίνεται? Α, μάλιστα. Ναι, δεν ήξερα ότι την πούλησε. Μήπως θα μπορούσα να έχω ένα ραντεβού με τον καινούργιο ιδιοκτητή? Πολύ ωραία. 19. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Τι κάνετε, κορίτσι μου? Καλά είμαι, παπά μου, εσύ? Α, εγώ έχω ρεπό σήμερα. Ωραία, να ξεκουραστείς. Μπα, θα πάω μέχρι το μίνι μάρκετ. Η μάνα σου θα πάει στο κομμωτήριο και είναι η ευκαιρία να πάω να κάνω τα ράφια. Μην της πεις όμως τίποτα, γιατί θέλει να πηγαίνω και να το παίζω αφεντικό. Και πού είναι το κακό? Δεν μου βγαίνει, ρε Λιτσάκη. Δεν φτάνει να είσαι αφεντικό, πρέπει και να φαίνεσαι και να φέρεσαι σαν αφεντικό. Εγώ δεν έχω πάνω μου τίποτα το αφεντικίστικο, ούτε στη συμπεριφορά, ούτε στον ντύσιμο. Στον ντύσιμο, Ναι. Εάν δεν ντύνεσαι σοβαρά, δεν σε παίρνουν και σοβαρά. Κυρία Θεού. Μάλιστα. Μόλις μου τηλεφώνησε ο ιδιοκτήτης. Κάτι του έτυχε και καθυστέρησε, αλλά όπου να έρχεται, δεν θα αργήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συγγνώμη, Ράγκη, λοιπόν, άντρησα. Δεν πειράζει, Ηλία. Να σου γνωρίσω την κυρία Θεού. Κυρία Θεού, ο Ηλίας Λεούσης, ο ιδιοκτήτης του κομμωτηρίου. Ο ποιος? Ο Ηλίας ιδιοκτήτης του κομμωτηρίου? Πώς του ήρθε να αγοράσει το κομμωτήριο στο Πουρνάζι? Αλλά τι λέω. Συνέτερος της Τζένης δεν είναι. Γιατί δεν το σκέφτηκα? Ορίστε τώρα. Μπορεί να μην έφυγα χτες, αλλά τώρα έπρεπε να φύγω χωρίς δεύτερη σκέψη. Τρέχοντας. Την κυρία Θεού γνωριζόμαστε. Συνεργαζόμασταν στο κομμωτήριο. Ήταν πρώην υπαλληλός μου. Τώρα βέβαια αλλάξαμε κύριο και μπορεί να γίνει αφεντικό στο καινούργιο κομμωτήριο. Δεν ήξερα ότι ήταν δικό σου. Μου το πούλησε η Τζένη. Όταν έφυγα από συνέτερος, ήθελα να κρατήσω το μαγάζι στην Κηφισιά. Έφυγες από συνέτερος? Τώρα πια δεν ασχολούμαι με κομμωτήρια, ούτε με κομμωτήρες. Σωστά. Υπάρχουν άλλοι επαγγελματικοί χώροι που σου ταιριάζουν καλύτερα. Να περάσουμε στο γραφείο μου. Δεν χρειάζεται. Άλλαξα γνώμη. Δεν με ενδιαφέρει το κομμωτήριο του κυρίου Λεούση.
Ούτε και ο κύριος Λεούσης, φυσικά. Χαίρετε. Αυτή είναι η γνωστή συμπεριφορά. Φεύγεις όπως πάντα. Πού θα πας αυτή τη φορά? Εσωτερικό ή εξωτερικό? Να σας αφήσω να τα πείτε. Ναι, Άγγελε, ευχαριστώ. Αφού το δες το κομμωτήριο, γιατί φεύγεις? Γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Μια χαρά θα συνεχίσουμε. Θα πάρεις δάνειο, θα πληρώνεις τις δόσεις στην τράπεζα και ό,τι χρειάζεται να μιλάς με τον δικηγόρο. Το πρόβλημά σου ποιο είναι? Μιλάς για το κομμωτήριο. Εσύ τι λες? Για το κομμωτήριο μιλάω. Κοίτα, Ηλία, το θέλω αυτό το μαγαζί. Έχω δουλέψει πάρα πολύ εκεί. Ξέρω τους πελάτες, ξέρω τους προμηθευτές, ξέρω τα πάντα. Πάμε στο γραφείο να μιλήσουμε. Αλλά δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Ούτε επαγγελματική, ούτε τίποτα άλλο. Ξαναλέω λοιπόν, πάμε στο γραφείο να μιλήσουμε. Είσαι ιδιοκτήτη. Με τον δικηγόρο μου θα μιλάς, δεν μιλάς με μένα. Δεν θα έχουμε καμία σχέση. Ούτε επαγγελματική, ούτε τίποτα. Καθαρίζω τι καθαρίζω. Ω, δεν καθαρίζω. Εγώ είμαι αφεντικό. Και όπως ξέρεις, τα αφεντικά δεν καθαρίζουν. Τα αφεντικά τα καθαρίζουν. Άσε ιδίες, το ύβδο ξεσκονόπανο. Ποιος ξεσκονόπανο, βλέπεις να κρατάω τίποτα? Και με τις κονσέρβες τι έκανες? Τις κονσέρβες κάνω... τσεκάρω τις τιμές. Ναι, ακρίβεια, έξαλλος είμαι. Έξαλλος. Κονσερβούλα μια στάλια 2x3 και να είναι τόσο ακριβή. Δηλαδή, αν μια οικογένεια θέλει να φάει τόνο, τι πρέπει να κάνει, Πρέπει να βγει στον δρόμο. Να βγει για ψάρεμο, καλέ. Τι με νοιάζει εμένα? Τι αναρχικά είναι πάλι αυτά? Όχι, αλήθεια λέω. Πρέπει να κατεβάσουμε τις τιμές. Ούτε να το σκέφτεσαι, δακούλη μου. Είμαστε κεφάλαιο, αγόρι μου. Το κεφάλαιο αγοράζει φτηνούτσικα, πουλάει ακριβούτσικα. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν κεφάλαιο, θα ήταν παντοπολείο ή ελπής. Έχεις δει πολλά παντοπολία να έχουν επιζήσει μετά την επικράτηση των σούπερ μάρκετ? Όχι. Και είναι κρίμα. Γιατί κάποια ήταν και πάρα πολύ γραφικά. Με την μηχανή του καφέ, με το κόκκινο τηλέφωνο, με το κέρμα, με τη βιτρίνα, με τις καραμέλες που τις βάζαμε στο χωνάκι, Έρε, μεγαλεία. Έλα, έλα. 100 χρόνια πίσω είσαι. Άσε με εμένα, παλικάρι μου, να κάνω τα κουμάντα μου. Αφού ξέρεις. Εγώ είμαι η business woman εδώ μέσα. Τι γελάς, καλέ. Ένα σου λέω. Χάιντε, χάιντε. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Και θα σας τηλεφωνήσω σε μια εβδομάδα. Να περιορίσουμε τις μέρες σε 5. Υπάρχουν κι άλλες προσφορές για το μαγαζί και καλό είναι να μην καθυστερήσουμε. Σε 5. Εντάξει. Σε 5 μέρες θα έχετε την τελική μου απάντηση. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Το καλό. Γεια σου, Λία. Γεια σου, Λίτσα. Χάρηκα που σε είδα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πάρεις τηλέφωνο τον κύριο Αναστασόπουλο και να του πεις ότι η συμφωνία μας ακυρώνεται. Θα αστειεύεσαι, βέβαια. Δεν αστειεύουμε καθόλου. Ηλία, ο Αναστασόπουλος μας έχει κάνει την καλύτερη προσφορά για το κομμωτήριο. Τόσο καιρό σου λέω να υπογράψεις τα συμβόλαια να τελειώνουμε και εσύ όλο το αναβάλεις. Δεν θες να πουληθεί αυτό το μαγαζί? Θέλω. Αλλά θέλω να πουληθεί στη Λίτσα. Έλα τώρα, Ηλία. Δεν υπάρχει περίπτωση να της δώσουν δάνειο. Δεν θα βρει ποτέ τα λεφτά. Θα τα βρει. Ηλία. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πάρεις τηλέφωνο τον Αναστασόπουλο και να του πεις ότι το μαγαζί πουλήθηκε. Θα το δώσουμε στη Λίτσα. Λοιπόν, φεύγω επειδή έχω δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ηλίας. Ο δικός σου Ηλίας. Ο δικός μας Ηλίας. Τι να πω, ρε κορίτσια, ο Ηλίας την Τζέννης. Να πεις ο Ηλίας το πρώην αφεντικό μας. Λιτσάκι, πώς αισθάνθηκες που τον είδες ξαφνικά μέσα στο γραφείο μετά από τόσο καιρό? Α, τον είχα ξαναδεί. Πέσε μου ένας πάνω στον άλλον. Συγγνώμη και εμάς, δεν μας πες τίποτα. Τι να πω. Εγώ ήμουν με τον Αλέξη και ο Ηλίας ήταν με την Εφέλη Παπακώστα. Το μοντέλο. Είναι ωραία τώρα αυτή? Είναι. Και ωραία
Και μάλλον κοπέλα του. Ο Ηλίας. Έχει κοπέλα. Αποκλείεται. Δεν ξέρω αν έχει, πάντως ήταν μαζί. Και πώς είσαι σήμερα από όλα αυτά? Μια χαρά, πώς να είμαι. Τον έχω ξεπεράσει τον Ηλία. Εγώ είμαι με κάποιον άλλον και ο Ηλίας με κάποια άλλη. Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Τι? Δεν σε πιστεύω. Ούτε εγώ. Ωραία, και εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Να υπογράψω τη δήλωση του νόμου 105 ότι έχω ξεπεράσει τον Ηλία. Λιτσάκι. Δεν θα το συζητήσουμε άλλο. Έχουμε πιο σοβαρά θέματα. Σε 5 μέρες πρέπει να έχουμε βρει τα λεφτά. Μπορώ να σου δώσω εγώ τα χρήματα. Τι λες, μωρέ Θωμά. Πώς θα μου τα δώσεις εσύ? Θα πάρω δάνειο. Α, ωραία. Ακόμα δεν έχεις ξεχρεώσει αυτό το μαγαζί και θα βάλεις και άλλα βάσανα στο κεφάλι σου. Δες το σαν επένδυση. Όχι, Θωμά, δεν θέλω να το δω καθόλου. Μόνη μου θα το βγάλω το δάνειο. Βρε, αγάπη μου. Θωμά, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που πάω να κάνω κάτι καλύτερο για μένα. Ζώρικο, δύσκολο, αλλά καλύτερο. Και θέλω να το κάνω μόνη μου. Εντάξει. Αν όμως θέλεις. Α, παραλίγο να το ξεχάσω. Α, περιόδικα γάμου. Ναι, μια που τρέχει συνέχεια με το δάνειο, είπα να βοηθήσω κι εγώ λιγάκι. Θωμά, θυμάσαι που λέγαμε να μην παντρευτούμε σε εκκλησία? Όχι, θυμάμαι που έλεγες να μην παντρευτούμε σε εκκλησία. Ναι, ωραία, λοιπόν, σε σχέση με αυτό το θέμα... Ρίξε μια ματιά και τα ξαναλέμε. Ε. Παρακαλώ. Γιατσά. Ναι, εγώ είμαι. Ποιος είναι? Ο Ηλίας μου. Δεν είναι το όνομά μου.
Όχι, δεν το είδα. Ναι, αλλά δεν παίρνω από απόκρυψη. Το έχω σβήσει το κινητό, Σιλία. Μάλιστα. Ναι, είμαι σε μία δουλειά. Θες κάτι? Ναι, για το δάνειο πήρα. Τίποτα. Δηλαδή, σε λίγες μέρες. Η προθεσμία τελείωσε και υπάρχουν και άλλες προσφορές. Ναι, το ξέρω. Αλλά θα ήθελα μία μικρή πίστοση χρόνου. Μία ακόμα ευκαιρία. Όπως σου είπα, είμαι έξω, σε μία δουλειά. Μπορώ να έχω 5 μέρες ακόμα. Ναι, θα τις έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Πέρασα πολλά βράδια στο Λονδίνο να περιμένω αυτό το τηλεφώνημα. Και ήρθε τώρα που δεν το περίμενα. Ξέρω ότι αν είχα λίγο μυαλό δεν θα επέμενα για το κομμωτήριο και θα έσβηνα στα αλήθεια το τηλέφωνό του. Με τσαντίζει που ενώ βγαίνει με μοντέλα, όλο γύρω φέρνει την κουβέντα σε εμάς. Αλλά δεν θα του κάνω τη χάρη να απαντήσω. Η σελίδα γύρισε. Το κεφάλαιο άλλαξε και δεν γράφει πια Ηλίας. Από ό,τι κατάλαβα, δεν τον έχουμε ξεπεράσει ακόμα, έτσι? Από όλα όσο σου είπα αυτό, κατάλαβες? Ναι, 1000 μαγαζιά το Περιστέρι. Δηλαδή, στο μαγαζί του Ηλία βρήκες να κολλήσεις. Δεν έχει να κάνει με αυτόν. Με ποιον έχει να κάνει? Με μένα. Έχω δουλέψει πολύ σε αυτό το κομμωτήριο. Και οι πελάτες σας με ξέρουν. Επαγγελματικά με συμφέρει. Επαγγελματικά. Ωραία. Προσωπικά? Δεν έχει προσωπικά. Εγώ είμαι με τον Αλέξη και ο Ηλίας είναι με κάποια άλλη. Τι λες τώρα, μωρέ, θα μας τρελάνει. Αλήθεια, τον είδα. Είναι με αυτό το μοντέλο, την Νεφέλη Παπακώστα. Αυτοί δεν τα έχουν. Και εσύ που το ξέρεις? Εγώ? Δεν το ξέρω. Καλά πλάκα μου κάνεις, τώρα δεν μου το έπες. Είπα αυτά που διαβάζω, ρε παιδί μου, σε αυτά τα περιοδικά, ξέρεις, τα κοτσομπολίστικα. Τα έχει με ένα καράφλα, μωρέ. Το Νίκο το Βουρλιώτη, με αυτόν τα έχει. Συγγνώμη, ρε Μπάμπη, από πότε διαβάζεις κοτσομπολίστικα περιοδικά? Τι διαβάζω τώρα. Στο νοσοκομείο που περίμενα τις εξετάσεις του γέρου μου, ήταν ένα τραπεζάκι τίγκα από αυτά τα περιοδικά. Τι να έκανα, τα ξεφίλησα. Σαν πολλά πράγματα δεν σε πειράζουν. Δεν πάει έτσι, Λιτσάκι. Δεν πάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ωραία. Να πούμε στο DJ να το βάλει στο γάμο μας. Εντάξει, μέχρι το γάμο. Το τραγούδι θα έχει μπει στις παλιές χρυσές επιτυχίες της δεκαετίας. Έλα, ένα φωμά. Κοίταξες καθόλου τα περιοδικά που σου έφερα? Ναι. Και βρήκες κάποιο ορυφικό που να σου αρέσει? Ναι. Ποιο? Ένα άσπρο. Άσπρο. Ναι. Ναι, μάλιστα. Για περιέγραψε μου το. Ναι, να σου το περιγράψω. Ήτανε... άσπρο. Ναι. Και... ήτανε έτσι. Και εδώ είναι λίγο ματσεμένο. Και μπροστά έκανε ένα άνοιγμα είχε και κρατάει... δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα. Έλα, Θωμά, μην με κοροϊδεύεις. Εγώ σε κοροϊδεύω? Τι κοίταξες, αφού βρήκα τα περιοδικά πεταμένα στα σκουπίδια? Εκεί ήτανε και τα ψάχνα. Μαρινά. Ορίστε. Σοβαρέψω, αγάπη μου. Γιατί έτσι όπως το πας, δεν θα παντρευτούμε ούτε στα 50 μας. Δεν είναι τίποτα ο γάμος, μια απόφαση. Λοιπόν, μην το ζαλίσουμε άλλο, εντάξει? Γεια, παρακαλώ. Μάρε, Μπάμπη. Με κόλλησες. Sorry, αλλά νύσταξα λίγο. Ξέρεις τι ώρα ξυπνάω εγώ κάθε πρωί? Νύσταξες και πίνεις κι άλλο, μπράβο. Πίνω για να ξεχνώ τον πόνο μου, κοριτσάρα μου.
Πιο πόνο, Πρεμπάμπη, πιο πόνο. Εμείς έχουμε πόνο. Θέλουμε να πάρουμε ένα δάνειο και δεν μπορούμε. Ένα δάνειο για 10 κλιμαζόν και 5 αξεσουάρ. Ελέως. Εσύ έχεις και το δικό σου μαγαζί. Ναι, δικό μου, του γέρου θες να πεις. Και τώρα που τα βιάστηκε, μας έχει αφήσει μόνος και τρέχουμε, καταλαβες. Δύο πελάτες μου φύγαν σήμερα το πρωί και δεν με παίρνει να χάνω πελατεία. Ωραία. Άστε. Πρέπει να βρω ένα παιδί για το συνεργείο οπωσδήποτε. Μπαμπή, έχω εγώ ένα ξαδερφάκι. Έκλεισε το συνεργείο του στην επαρχία και θέλει απεγνωσμένα για δουλειά. Να στο στείλω που έχει ανάγκη. Τι είπες τώρα, ρε. Έχεις άνθρωπο για το συνεργείο και το συζητάς. Τι το συζητάς, στείλ το να. Α, ωραία. Θα σε πάρω αύριο να σου πω πότε μπορεί. Αύριο κιόλας. Στον ουρανό σε έψαχνα, στη γη σε βρήκα, κοριτσάρα μου. Είναι λάθος κίνηση. Ας είναι. Σαν δικηγόρο σου, είμαι υποχρεωμένο να σου εξηγήσω. Μου έχει εξηγήσει πάρα πολλέ φορέ. Έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά σου, ευχαριστώ πολύ. Ηλία, τι έχει πάθει. Πρώτα αγοράζει ένα κομμωτήριο. Μια επένδυση χωρί αξία. Μετά αρνείσαι να το πουλήσει ακόμα και σε καλέ προσφορέ. Και τώρα παγώνει οποιοδήποτε ραντεβού, περιμένοντα πότε θα βγάλει δάνειο η πρώην υπάλληλό σου. Ενώ όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρει δάνειο. Εγώ αυτό θέλω να κάνω. Έτσι έχω σκεφτεί το κομμωτήριό μου. Να το αφήσει απούλητο και ανεκμετάλλευτο. Λοιπόν, μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Η Λίτσα θα τα καταφέρει. Για αυτήν τα αγόρασες. Θέλω να της δώσεις 5 μέρες ακόμα. Και αν δεν βρει τα χρήματα. Θα της δώσεις άλλες 5 μέρες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια. 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 Εσύ είσαι ο Μπάμπης. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Χάρηκα πολύ. Στελάκι. Χάρηκα. Πού ξεκινάω? Να ξεκινήσεις τι? Δουλειά. Εντάξει, η αλήθεια είναι πρώτη φορά μου τυχαίνει να με προσλάβουν πριν ακόμα με γνωρίσουν. Αλλιώτα μου είπε ότι έχεις μεγάλη ανάγκη από άτομο. Η Γιώτα. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει μπέρδεμα. Μάλλον, όχι μπέρδεμα, καραμπέρδεμα. Η Γιώτα μου είπε για ένα ξαδερφό της που θα έρθει για δουλειά. Εγώ είμαι. Δεν νομίζω. Εκτός αν ξέρεις κάτι καλύτερο για την οικογένειά μου, εγώ και η Γιώτα είμαστε ξαδερφάκια. Η Γιώτα μου είπε πως το ξαδερφάκι της είναι άντρας. Κατάλαβες? Σου μοιάζω για άντρας. Όχι. Αλλά μην το πάρεις προσωπικά. Ούτε για γυναίκα μου μοιάζεις. Κατάλαβα. Είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι μηχανικοί αυτοκινήτων πρέπει να είναι αποκλειστικά άντρες. Το αυτοκίνητο είναι άντρική υπόθεση. Ναι. Και δεν σου είπε κανένας άντρας ότι το φίλτρο αέρος πρέπει να μπαίνει. Έτσι. Τέλος πάντων, Μπάμπη. Συγγνώμη κιόλας, αλλά έχεις ανάγκη από άτομο, έχω ανάγκη από δουλειά. Μπορεί να μην σ' άρεσε ότι είμαι γυναίκα, αλλά είμαι καλή σε αυτό που κάνω. Πολύ καλή. Σκέψου το και πες μου. Λίγο γρήγορα όμως, γιατί το μαγαζί είναι λίγο παρατημένο και θα χρειαστώ χρόνο να το βάλω σε τάξη. Γεια σου, Μπάμπη. Άρε, Γιώτα, που μας έπνιξες. Λυπάμαι, κυρία μου, αλλά δεν μπορούμε να σας δώσουμε δάνειο. Μα γιατί, δεν ζητάω κάτι παράλογο. Ζητάω ένα δάνειο για μια επιχείρηση η οποία θα είναι κερδοφόρα. Γιατί δεν με πιστεύεστε? Για το πολύ απλό λόγο ότι είστε άνεργοι και δεν έχετε κανένα παρουσιακό στοιχείο στο όνομά σας. Τίποτα δεν μας βεβαιώνει πως σε περίπτωση αποτυχίας θα πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Μα δεν θα αποτύχω. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, κυρία μου. Σας συμβουλεύω να είστε ρεαλίστρια. Δεν φταίει σε τίποτα η τράπεζα να χάνει τα χρήματά της για τα παραμύθια του καθενός. Δεν είμαστε κοινοφελές ίδρυμα. Σωστά. Δεν είστε. Αλλά έτσι θέλετε να παρουσιάζεστε στις διαφημίσεις. Κοντά στον άνθρωπο που θέλει το δικό του σπίτι. Στον επαγγελματία που θέλει το δικό του χώρο. Και όχι μόνο ανεβάζετε τα επιτόκια στα ύψη, αλλά τελικά δίνετε χρήματα σε αυτούς που έχουν χρήματα. Και όχι σε αυτούς που τα χρειάζονται. Για πείτε μου. Τελικά, ποιος από τους δυο μας πουλάει παραμύθια? Δεν το πίστευα ότι θα μπορούσα ποτέ να υψώσω το ανάστημά μου και να μιλήσω έτσι. Νομίζω πως το Λονδίνο με άλλαξε. Γύρισα πίσω πιο σίγουρη για μένα, πιο δυνατή. Και ώρες-ώρες αναρωτιέμαι. Αν δεν είχα χωρίσει με τον Ηλία, θα είχα πάρει ποτέ την απόφαση να κάνω κάτι με τη ζωή μου? Ή θα έμενα πάντα το κοριτσάκι που μπορεί να ονειρεύεται, αλλά δεν τολμάει να ζήσει?
Το δικό μου τουλάχιστον παραμύθι είναι πολύ πιο έτοιμο από το δικό σας. Εγώ σας ζητάω ένα 10 και θα με χρεώσετε 20, ενώ εσείς υπόσχεστε 20 και δίνετε το πολύ ένα 10 σερβιρισμένο με ρήτρες, όρους και κειμενόμενα επιτόκια. Μπράβο, ρε κοριτσάρα μου, πολύ ωραία του τα πες. Μπράβο, ρε Λιτζάκη. Αυτό θα πει λόγος υπέρ του αδυνάτου. Και διπλό μπράβο από μένα για την ψυχραιμία σου. Εγώ ποτέ βγαίνω από τράπεζα, τρέμουν τα χέρια μου, ούτε μανικιούρ δεν μπορώ να κάνω. Εγώ πάλι σκέφτομαι αναπτήρες, γκαζάκια, σκούπιδο τενεκέδες. Γιατί? Ανάβεις γκαζάκι. Ρίχνεις γκαζάκι στο σκούπιδο τενεκέ, σπρώχνεις σκούπιδο τενεκέ στην τράπεζα. Και για πες μετά τι έγινε. Τι έγινε? Στο δώσ' το δάνειο. Όχι. Και εμείς τότε γιατί χαιρόμαστε? Γιατί επιτέλους το Λιτζάκι ύψωσε το αναστημά του. Α, ωραία. Εμάς που θα μας βοηθήσει αυτό? Κορίτσια, 2 μέρες μας μείνανε. Ο Ηλίας θα βρει άλλον που θα έχει λεφτά και αντίος μαγαζάκι. Sorry, αγάπη μου, sorry. Δεν πειράζει. Πώς, τελευταία όλο σε στήνω. Άσε που δεν σε βλέπω και πολύ. Δεν πειράζει. Με χώνουν όλη την ώρα από το γραφείο. Και κάτι μικροπουλιές στις πλάκες. Ξέρεις πώς είναι τώρα, όλη η λάτσα στο καινούργιο. Δυστυχώς έτσι είναι στην αρχή. Άσε που είχαμε συμφωνήσει να πάρω το μισό μισθό γιατί δεν άρχισα από την αρχή του μήνα. Ήρθε η μέρα της πληρωμής και λεφτά πουθενά. Μήπως σου το δώσουν όλο το μισθό τον επόμενο μήνα? Ναι, δεν λέω. Αλλά δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Εσύ? Έλα, πες μου τώρα κάτι να χαρώ. Τι έγινε με το δάνειο? Μιτσά, μήπως δεν κάναμε καλά που φύγαμε από το Λονδίνο? Από δουλειά εκεί τουλάχιστον ήμασταν καλύτερα. Ναι, και από ζωή χειρότερα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά και εδώ, ρε παιδί μου, έχεις τόσα όνειρα, τόσο όρεξη για δουλειά και υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που σε κρατάει πίσω. Και θα το κάνουμε το χατήρι? Όχι, θα το παλέψουμε. Τι έγινε? Σε κόλλησε αισιοδοξία? Ναι. Ή μάλλον μου θύμισες πόσο αισιόδοξη ήμουνα πριν. Πριν? Πριν τι? Πριν τις τράπεζες, τα δάνεια, το άγχος για τα λεφτά. Τουλάχιστον έχω μόνο στον άλλον. Κάτι είναι κι αυτό. Κάτι για μένα είναι το παν. Μ' αρέσει που μου είπες ότι είναι και καλό παιδί. Μα είναι καλό παιδί. Πότε ρε Γιώτα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 9 με 5. Στελάκι, σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Κάτι του είπες και τον εκνεύρισες. Εσύ δεν αφήνεις κουβέντα να πες κάτω. Δεν χρειάστηκε να του πω τίποτα. Τσαντίστηκε που είμαι γυναίκα, δεν ξέρω εγώ. Βαρέθηκα, ρε Γιώτα, βαρέθηκα. Είμαι καλή μηχανικός, πολύ καλύτερη από πολλούς άντρες. Γιατί κολλάνε στο γεγονός ότι είμαι γυναίκα? Έλα μου, αφού δεν σου φαίνεται κιόλας. Μη μου αρχίζεις πάλι με τα φουστανάκια, τα μανικιούρ, τα πεντικιούρ και όλα αυτά. Δεν αντέχω άλλο. Νύχι και γράσο δεν πάνε μαζί, κατάλαβε το. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσε να μιλάς λίγο πιο όμορφα, πιο γλυκά, να χαμογελάς που και που. Δεν χρειάζεται να χαμογελάω στις άντες και τα κλειδιά. Και άμα πρέπει να χαμογελάω σε αυτόν τον μπάμπι που μας ξέμεινε από τη δεκαετία του 50, άσο καλύτερα. Πάω και βρίσκω αλλού δουλειά. Όχι, υποσχέθηκα ότι θα πας και θα πας. Δεν θα με εκθέσεις εμένα τώρα. Εγώ σε αυτό το Νεάντερταλ δεν δουλεύω. Θα δουλέψεις και θα πεις και τα τραγούδια. Τα ακούς? Ο Μπάμπης είναι φίλος. Και όταν οι φίλοι έχουν ανάγκη, πρέπει να είμαστε εκεί. Μας τρώνε το κομμωτήριο. Καλώς το μου. Λιτζάκι μου, τι έχεις για βρήμα εσύ? Τίποτα. Πώς τίποτα τώρα, δεν ξέρουμε εμείς πότε είναι καλά το παιδί μας? Έλα, άστινα. Επειδή δεν βρίσκει δουλειά είναι. Μη στενοχωριέσαι για βρήμα. Θα είναι μεγάλος, κάτι θα γίνει. Όχι, βρήκα δουλειά, αλλά δεν μπορώ να την πάρω. Γιατί, είναι ακριβή? Βασικά ναι, είναι πολύ ακριβή για μένα. Για λέγε. Προχωρά και φέρσου ανάλογα. Προχώρα, παιδί μου, παίζουμε τώρα, παίζουμε. Τι το έχω. Ναι, Στελάκι, αυτό είναι το μαγαζί που δούλευα. Α, να βουλιά, κακό. Πάλι καλά που έφυγα νωρίς. Πάει να σκεφτείς το κούρεμα, τσάμπα το είχαν βάλει. Κι όμως άνθρωπος δεν πάνταγε. Ψυχή, να δούμε ένας πελάτης πώς είναι. Τι κούρεμα. Τι κρίμα, τι κρίμα. Και όποιος το πάρει αυτό, τα ίδια θα πάθει. Κάτσε να το δω λίγο, περίμενε. Μικρό. Χαμηλοτάβανο. Σε πιάνει η ψυχή σου. Αχ, πόσο για τη γειτονιά, χαμός, σκυλιά, παιδιά, καυγάδες. Πάρα...
πάρα πολλά σκυλιά. Άπαγα το παπά. Α, το πέρασμα εδώ, κοίτα το πέρασμα. Εδώ χρειάζεται χάρτη να το βρει. Πού να το ξετρεπώσει όλο, ρε. Πες τα, παιδί μου, δεν τα λέω μόνο εγώ. Πες τα. Δεν τρέπονται, το έχουν βάλει να απολύεται και όλα. Πάπα, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάω να φύγουμε. Συγχύστε. Ευτυχώς που ήμασταν εδώ. Ναι, αλλά δεν θα είμαστε συνέχεια εδώ, ρε Γιώτα. Ναι. Περίμενα. Το έχω. Τι κάνεις? Ρε Στελάκη, φαίνεται. Φαίνεται, ε. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Για να κοιμάται το ξαδερφάκι μου ήσυχα το βράδυ. Και γιατί δεν μας είπες τίποτα? Γιατί ήθελα να τα καταφέρω μόνη μου και να σας κάνω έκπληξη. Αχ, πουλάκι μου, πώς νομίζεις θα δίνει η τράπεζα τα δάνεια? Έτσι, άντε, περάστε κόσμο, πάρτε δάνεια. 5 κρίκια ένα τάλιρο. Και ο μπαμπάς πώς έπαιρνε τόσο εύκολα δάνεια? Γιατί το πατρικό μου σπίτι ήταν στο όνομά μου. Έλα, γεια σου. Και τώρα στο όνομα της τράπεζας. Ωρες, ώρες, θυμάσαι και εσύ κάτι πράγματα. Μωρέ, κάτι λεπτομέρειες εκεί. Και τώρα δηλαδή θα πάρει ο μπαμπάς δάνειο για μένα? Όχι, βρε πουλάκι μου. Εσύ θα το πάρεις το δάνειο. Ο μπαμπάς σου θα μπει εγγυητής. Αχ, αλλά γιατί δεν έγινε τραπεζίτης αφού με κόβει? Και κανένας δεν με έμοιασε. Ούτε εσύ, ούτε αυτά. Μπαμπά, θα το κάνεις αυτό για μένα? Μα το ρωτάς. Και θα πάμε στη δική μου τράπεζα, που με σέβονται και με υπολείπτονται. Προπαντός. Δηλαδή θα πάρω δάνειο? Ναι, βρε, τι χαίρεσαι που δεν θα χαλάσει την παράδοση, ε. Κατά μάνα, κατά κύρι. Έλα καλή, τι κλαίς? Πώς τώρα, το κοριτσάκι μας μεγάλωσε και θα πάρει το πρώτο του δάνειο. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή αυτή για ένα πατέρα. Ωχ, έλα κοριτσάκι μου, να σου δώσω την ευχή μου. Τώρα, Λίτσα, πρόκοψες. Αλλά όμως βλέπεις, ε. Μη φοβάσαι τίποτα, βρε, στη ζωή. Άμα υπάρχει τάκης και χαρά, μη μασάς πουθενά. Λίτσα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Έτσι, έτσι. Αχ, για βρε. Παρακαλώ να υπογράψει ο κοιητής εδώ. Κυρία, τώρα ενδιαφέρει. Ωραία, η επόμενη κυρία τώρα. Και η τελευταία, παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Το ξέρα θα τα καταφέρεις. Ας είναι καλά ο μπαμπάς μου. Το πείσμα σου ήταν και το ότι ήσουν αποφασισμένη να μην τα παρατήσεις. Πω πω, το δικό μας κομμωτήριο. Λίτσα, Μαρίνα, Γιώτα. Έτσι θα το πείτε. Μεγάλο, ε. Ναι, μεγάλο. Και χάλια, ρε παιδί μου, ταμπέλα είναι αυτό. Για να μην πω για το site. Α, φτάσαμε και στο site. Ναι, γιατί εγώ κοιτάω μπροστά. Και εννοείται φυσικά ότι εγώ θα το φτιάξω και θα αναλάβω και την αναγέννηση και τη διακόσμηση. Έχεις πάρει φόρα και δεν σε προλαβαίνω. Κανόνι, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, αλλά θα τα αφήσεις λίγο στην άκρη. Και θα φύγεις πιο νωρίς από τη δουλειά και θα έρθεις σήμερα το βράδυ να μας βρεις στο θωμό που θα γιορτάζουμε, ναι. Τι έγινε, βρήκες το κινητό μου? Και όχι μόνο, βρήκα και τα χρήματα. Ωραία. Ωραία, ωραία, καλό είναι αυτό. Και γιατί μου πήρες τηλέφωνο? Για να σου το πω. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτά θα κανονίζει ο δικηγόρος μου. Ναι, αλλά... Και ίσως να σ' αφήσει την προηγούμενη φορά όταν μου είπες ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση. Ούτε επαγγελματική, ούτε οποιαδήποτε άλλη. Ναι, απλά νόμιζα ότι... Τι νόμιζες? Τίποτα. Καληνύχτα. Έλα, με πήρε η Λίτσα. Το πήρε το δάνειο. Πού είσαι? Ρε, πας καλά, ρε, πας καλά. Τι ξαδέρφακι και πρασινάλογα μου έλεγες? Αφού ξαδέρφη μου είναι. Ο πατέρας της και η μάνα μου είναι αδέρφια. Ξαδέρφη, ρε, Σιγιώτα, ξαδέρφη. Εγώ δεν θέλω ξαδέρφη. Ξάδελφο θέλω. Α, ξάδελφο μηχανικό δεν έχω. Τι θα κάνω εγώ? Τι θα κάνω? Έλα από Δευτέρα να σου παραγγείλουμε. Τι λες, μωρέ, μπάμπι?
Η Στέλλα είναι καλό παιδί και πάρα πολύ καλή στη δουλειά τη. Από μικρή στο συνεργείο του πατέρα τη ήταν. Να ορίστε, έχετε ένα κοινό σημείο. Σε εμά, Ρελίτσα, εδώ πνίγομαι στη δουλειά και εγώ κάθισα και πιστεύτηκα τη Γιώτα. Αν είναι δυνατό. Δεν σε καταλαβαίνω, ρε Πάβη. Αφού σου λέει η Γιώτα ότι είναι καλή στη δουλειά τη, τι σε ενοχλεί που είναι γυναίκα. Εδώ που τα λέμε, το αυτοκίνητο είναι αντρική υπόθεση. Πες τα ρε Θωμά, γιατί με αυτές που έχω μπλέξει θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Ρε Μπάμπη, πάρτε δοκιμαστικά. Σου είπα ότι έχει ανάγκη. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθε στην Αθήνα. Και εξάλλου εγώ θα ήμουν έτσι πιο σίγουρη και θα νιώθω πιο ασφάλεια αν ήξερα ότι είναι στη δουλειά με ένα φίλο μου. Γιώτα, σε παρακαλώ, μη με χτυπάς τώρα στο αδυνατό μου σημείο, μη με χτυπάς στο εκεί πέρα. Έλα μόνο, Μπάμπη. Γυναίκες μου, εσύ τους κάνεις το χατήρι, καταστρέφεσαι. Δεν τους κάνεις το χατήρι, πάλι καταστρέφεσαι. Μπάμπης, αυτό είναι μπάμπης, έτσι. Γελάτε. Ποιος την καλέσε αυτήν εδώ. Εγώ, εσύ, ξαδέρφη μου, είναι, της είπα να έρθει να γιορτάσουμε. Στελάκι μου. Γιορτάκι. Λοιπόν, να σου γνωρίσω τα παιδιά. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Λίτσα. Γεια. Η Μαρίνα. Γεια σου. Γεια σου, Θωμά. Και ο Μπάτσος κάτι, το ξέρεις. Το ξαδερφάκι. Γεια σου, Στελάκι μου. Γιώτα, ποιος τον κάλεσε αυτόν εδώ. Τον Μπάμπη. Ναι. Ο Μπάμπης είναι η κολόνα αυτής της παρέας, παιδί μου. Σιγά το στείλει μου, ρε Γιώτα. Σταμάτα και μαζέψουν, έτσι. Αυτός είναι που θα σου δώσει δουλειά. Χαιρετίσματα, δεν πάω. Τι λέγαμε το μεσημέρι. Θα πας και θα πεις και ευχαριστώ. Γιώτα, δεν πάω πουθενά. Δεν τη θέλω στο μαγαζί μου. Μου τη δίνει και μόνο που τη βλέπω. Σταμάτα, παιδί μου. Μια χαρά κορίτσι είναι. Κορίτσι, ρε. Τι κορίτσι, πότε βλέπεις το κορίτσι, ρε. Αυτή είναι σαν το Λίστορ Χονταβέλη. Ρελάτς τώρα. Τον έβλεπα να πλησιάζει και το μόνο που ήθελα για άλλη μια φορά ήταν να φύγω. Τρέχοντας, πετώντας, εσωτερικό-εξωτερικό, δεν με ένοιασε. Μόνο να προλάβω να φύγω. Αλλά πώς να φύγεις όταν η καρδιά σου χτυπάει σαν τρελή. Τα πόδια σου τρέμουν και τα μάτια σου δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τον άλλον. Την περιμένω και γυρνάει με άλλον. Τι να κάνω δηλαδή. Το Λιτσάκι θέλει να προχωρήσει τη ζωή της μόνη της. Αν την ξαναφύσεις, πάει. Το μαγαζί είναι τρεις μήνες κλειστό, οπότε θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Αν θέλετε κάποια βοήθεια. Δεν θα χρειαστούμε, τα έχουμε κανονίσει όλα.